Δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Νίκης, στα μπαλκόνια των οικοδομών που βρίσκονται στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, οικογένειες, παρέες νεαρών και χαριτωμένα πιτσιρίκια με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια είχαν πάρει από νωρίς το πρωί θέση για την παρέλαση. Λίγο πριν τις 11, φτάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Προκόπης Παυλόπουλος περπατά αρκετά μέτρα, χαιρετώντας τους πολίτες και ανταλλάσσοντας ευχές για την εθνική επέτειο μέχρι να φτάσει στην εξέδρα των επισήμων. Η στρατιωτική παρέλαση αρχίζει. Κύπριοι και πολεμικός του σύλλογος, ανάπηροι πολέμου, ελληνικός ερυθρός σταυρός, απόγονοι Μακεδονομάχων. Η μπάντα του Παπάφιου και ακολουθούν το Λύκειο Ελληνίδων, η Βοιακή Εστία, οι Βλάχοι, οι Κρήτες, οι Πρόσκοποι, τα στελέχη της διαχείρισης κρίσεων. Ελληνική αστυνομία και η μπάντα της, στρατιωτικά οχήματα και ηγησίεται άρματα μάχης, ερπιστριοφόρα. Δυνατά τα χειροκροτήματα από τον κόσμο στην έλευση των πεζοπόρων τμήματων. Φωνήματα έκπληξης και θαυμασμού από όλους, όταν στον ουρανό εμφανίζονται τα Σινούκ, από τα οποία για πρώτη φορά πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Η εντυπωσιακή 2 ώρες διάρκειας μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώνεται. Τα βλέμματα και πάλι στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Η ελιγμή του F-16, που πιλοτάρει ο επισμηναγός Σωτήρης Τράλης, προκαλούν ρήγη συγκίνησης και τα μάτια βουρκώνουν στο άκουσμα του μηνύματος για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Καλημέρα Ελλάδα! Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια, πετώντας και σήμερα στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, θα κρατήσουμε τη σημαία μας ψηλά. Θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας ψηλά. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο έχουμε την ύψιστη τιμή να δώσουμε το λόγο στην αυτού εξοχώτης, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μας προστατεύει τις ένοπλες δυνάμεις στον ιερό αγώνα τους για την υπεράσπιση της πατρίδας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά!